σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε αρκεί να είμαστε συνεπείς στις οδηγίες και να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, η εικόνα της Κρήτης, κύριε Μπουρμπουδάκη, γιατί έχουμε και άλλο ένα κρούσμα χθες στα Χανιά, επεδεωμένο, να τα λέμε και αυτά, σας ανησυχεί ή είμαστε σε καλό επίπεδο, πώς το βλέπετε? Το ένα έχει να κάνει με αυτό και το δεύτερο έχει να κάνει με το υγειονομικό υλικό, τι γίνεται με γιατρούς, με νοσηλευτές, η κυβέρνηση εξαγγέλει προσλήψεις και τα λοιπά. Τι γίνεται με αυτό? Δώστε μας την εικόνα της Κρήτης. Χθες μας είπε και ο κύριος διοικητής εδώ της Ιεράπετρας, ο αναπληρωτής διοικητής, ότι έχουμε ήδη δύο νοσηλεύτριες να πηγαίνουν στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, περιμένουμε γιατρούς. Για δώστε μας εσείς την εικόνα. Λοιπόν, ξεκινώντας από το αν στην υγειονομική μας περιφέρεια τα πράγματα πάνε καλά. Αυτό που φοβόμαστε δεν είναι τον αριθμό των κρουσμάτων των επιβεβαιωμένων που έχουμε μέχρι σήμερα. Φοβόμαστε τον ίδιο τον ιό, γιατί τώρα γνωριζόμαστε μαζί του και είναι ένας ιός ο οποίος έχει υψηλή μεταδοτικότητα. Στην υγειονομική μας περιφέρεια, στην Κρήτη, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε σίγουροι. Καθημερινά μιλώ με τους ανθρώπους στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια. Είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να μην χρειαστούν υπηρεσίες υγείας και η ετοιμότητα αυτή να ενεργοποιηθεί το σύστημα όπως γίνεται στη γειτονική χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει και υλικών. Συνεχώς στέλνεται υγειονομικό υλικό από την κεντρική αποθήκη του Υπουργείου και χθες έγινε παραλαβή, υπήρξε μια προμήθεια υλικού που στάλθηκε στα νοσοκομεία της Κρήτης. Και φυσικά συνεχώς διεκδικούμε και παίρνουμε εγκρίσεις από το Υπουργείο και για ιατρικό προσωπικό και για νοσηλευτικό. Έχουμε εγκρίσεις και για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας σε ιατρικό προσωπικό. Ήδη δηλαδή υπάρχουν εγκρίσεις και προσπαθούμε να βρούμε γιατρούς για να αναλάβουν. Επομένως είναι θέμα διαθεσιμότητας τώρα και των ίδιων των γιατρών. Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια μετανάστευση γιατρών κυρίως, αλλά και άλλων υγειονομικών. Και ενώ υπάρχουν εγκεκριμένες θέσεις, υπάρχει μια δυσκολία στο να στελεχωθούν. Μάλιστα. Για πόσες εγκρίσεις μιλάμε, κυρία Μπουρμπουδάκη, στην Ιεράπετρα που έτσι μιλάμε σήμερα? Για πόσες υπάρχει έγκριση για παθολόγο, καρδιολόγο, παιδίατρο? Υπάρχουν εγκρίσεις για έναν ικανοποιητικό αριθμό ώστε να ενισχυθεί το νοσοκομείο και να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα εφημέρευσης. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και προσπαθώ και ευρύτερα για το Λασίθι είναι να έρθουν γιατροί στο νομό. Μάλιστα. Και φυσικά στην Ιεράπετρα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχει έρθει, έχει αναλάβει και νοσηλευτικό προσωπικό και άλλων ειδικοτήτων και χθες στάθηκε και δεύτερο αίτημα στο Υπουργείο για έγκριση επιπλέον θέσεων για να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία όλης της Κρήτης. Μάλιστα. Ίσως να είναι και η ευκαιρία, κακή ευκαιρία, αλλά υπάρχουν γιατροί και να στελεχωθούν τα νοσοκομεία της Κρήτης καλύτερα. Πώς το λένε, ουδέν κακού αμυγές καλού στην προκειμένη περίπτωση και για παραπέρα. Ναι, γιατί αυτές οι θέσεις είναι για δύο χρόνια και θα υπάρξει μια σημαντική στήριξη του συστήματος υγείας. Αναφορικά με το περιστατικό στα Χανιά, ο ασθενής εμφάνιζε τις προηγούμενες μέρες μια ήπια συμπτωματολογία, ήταν εμπύρετος αλλά με χαμηλό πυρετό και απευθύνθηκε στην ιδιωτική κλινική στα Χανιά. Έγινε ακριβώς η διαδικασία όπως φρίζεται στο πρωτόκολλο, πάρθηκε δείγμα, στάλθηκε σε εργαστήριο το οποίο είναι επιστοποιημένο από τον ΕΟΔΗ και ενημέρωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας εμένα τηλεφωνικά εχθές ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό, είχε ενημερωθεί και ο ασθενής και από την πρώτη στιγμή οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων σε επικοινωνία με τον ασθενή ξεκίνησαν τη διαδικασία που έτσι και αλλιώς γίνεται βάσει πρωτοκόλλου και με τους ασθενείς που μέχρι στιγμής έχουμε αντιμετωπίσει. Ωστόσο παραμένει στο σπίτι γιατί η κλινική του εικόνα είναι καλή, έχει μια ήπια συμπτωματολογία και εφόσον χρειαστεί
θα μεταβεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις ή πιθανή νοσηλεία, αν και για την ώρα δεν κρίνεται σκόπιμο. Μάλιστα, μακάρι να είναι πολιτική... έτσι όλα τα περιστατικά. Ναι, ναι, μα αυτή είναι η ευχή και η δική μου και όλων των συνεργατών, τα περιστατικά που θα προκύψουν να, είναι, να έχουν αυτή την κλινική εικόνα και απλά να χρειαστεί να παραμείνουν στο σπίτι. Mm-hmm. Και να μην Μάλιστα. έχουμε θέμα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω αν ο Αντιπεριφερειάρχης έχει να κάνει κάποια ερώτηση. Όχι, θα ήθελα απλά να μεταφέρω τους χαιρετισμούς μου και το φυσικά να ευχηθώ καλό μήνα στο δύσκολο πόστο που έχει η κυρία Μπορμπουδάκη. Θα ξέρει και η ίδια πιστεύω ότι το έχει αντιληφθεί ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι συνεχώς δίπλα της και όχι μόνο στο θέμα των νοσοκομείων αλλά και σε άλλους τομείς που αφορούν γενικά την κοινωνική μέρημνα και την προστασία των πολιτών από γενικότερα θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον κορονοϊό. Πραγματικά όλος ο μήνας αυτός που έχουμε μπροστά μας κατά την άποψή μας θα είναι δυσκολότερος, θα είναι κρίσιμος, αλλά θα σταθούμε πραγματικά στο ύψος μας σαν περιφέρεια να στηρίζουμε καταρχήν βέβαια την δημόσια υγεία, γι' αυτό έχουμε κάνει και σχετικές χρηματοδοτήσεις προς την υγειονομική μας περιφέρεια και γι' αυτό εχθές, αν έχετε ήδη ενημερωθεί, προσπαθούμε και κάναμε μια σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη διαπεριφορά στο περισσότερο, να έχουμε και μια έγκριση 500.000 ευρώ για αναπνευστήρες, θα τα ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης. Ωραία, ωραία, σε κάθε περίπτωση και εμείς από την Αντιπεριφέρεια, ναι, το γνωρίζει και το Κουδάκι, το άνομο και για την νοσοκομείο Σιτία. Ναι, ναι, και τον Αντιπεριφερειάρχη, έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον Περιφερειάρχη, με τους Αντιπεριφερειάρχες, με όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, κάτι το οποίο υπήρχε εξ αρχής, δηλαδή και προ-κορονοϊού. Άλλωστε η δημόσια υγεία στον τόπο μας είναι κάτι που μας ενώνει όλους και πραγματικά και αυτές τις δύσκολες στιγμές έχουμε αποδείξει ότι το κριτικό φιλότιμο είναι κάτι το οποίο μας κρατάει ζωντανούς και μας ενώνει. Μάλιστα, ωραία. Μα εύχομαι να κυλήσει έτσι όλος ο Απρίλης με πολύ λίγα όσο γίνεται περιστατικά προκειμένου να επιστρέψουμε όσο γίνεται καλά στην καθημερινότητά μας εννοείται, αλλά και να επιστρέψει και η οικονομία και η δραστηριότητα οικονομική στη χώρα μας και παντού παγκόσμια. Οπότε, κυρία Μπορμπουδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για το χρόνο. Δεν μας λέτε ποτέ όχι, ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες με όλα αυτά από τα τρεξίματα. Κρατάμε αυτό εγκρίσεις για παθολόγο, καρδιολόγο, παιδίατρο και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν ξέρω για το διοικητικό που επίσης παίζει ένα μεγάλο ρόλο αυτές τις μέρες. Έχει συζητηθεί και διοικητικό προσωπικό. Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ γιατί ενημερώνετε και τον κόσμο και είστε άμεσοι συνεργάτες μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, διότι συντροφεύετε τους ανθρώπους που παραμένουν στο σπίτι. Ο ατομικός περιορισμός δεν είναι εύκολη υπόθεση. Έτσι. Όσο περνούν οι μέρες θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ και εσάς για την προσπάθεια αυτή που κάνετε για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι σημαντικό ο κόσμος να λαμβάνει πληροφορίες και να ενημερώνεται σωστά. Να είστε καλά. Καλό μήνα και καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλό μήνα. Καλή δύναμη και καλό μήνα σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.